Ένα σκληρό μαρκάρισμα από τον παίκτη του Ναυπλίου, τον Καρέλη. Δίνω την πρώτες βοήθειες στον Αργυρόπλο που φαίνεται να τραυματίστηκε μετά από την παρέμβαση του Καρέλη. Σηκώνεται ο Αργυρόπλος. Στο φάουλ ο Τσέλος τώρα. Το εκτελεί και πάλι στον Αργυρόπλο. Αργυρόπλος κοντρολάρει με το στήθος. Εκεί κερδίζει τη μονομαχία ο Καρέλης και κερδίζει ο Αργυρόπλος το πλάγιο out. Μετά που ανέβασε ο Καρέλης πέταξε την μπάλα πλάγιο out και από τα δεξιά όπως υποδείχθηκε η ομάδα των Λεχενών. Στο πλάγιο out ο Τσέλος, δίνει στον Καραγιάννη το Γιώργιο. Ο Γιώργης προσπαθεί να δώσει με μία στο Τσέλο αλλά δεν ακολουθεί ο Τσέλος και η μπάλα πλάγιο out υπέρ του Ναυπλίου. Ενδιαφέροντας ο σημερινός αγώνας. Στο πλάγιο τώρα ο Καρέλης. Η ομάδα Ναυπλίου έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι. Θέλει να πάρει κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Ο Καρέλης δίνει στο Λιάπη. Εκεί κόβει ο Γαλάνης πολύ ωραία. Την μπάλα τώρα την ελέγχει στο χώρο του κέντρου. Ο Καψάλης προσπαθεί να δώσει το Μουγκού. Λάθος του Μουγκού. Παρέμβαση του Καραγιαννάκη και η μπάλα πλάγιο out υπέρ του Ναυπλίου. Την μπάλα την έχει τώρα ο Σταυρόπουλος, τη δίνει προς τα πίσω στο Ρούμπλι. Ο Ρούμπλις ετοιμάζει να κάνει κάποια βαθιά παλιά, την κάνει πραγματικά. Την μπάλα την ο Κούτρης προσπαθεί να βρει με μία το Φρίζιλα, κόβει και ωραία ο Κουσάβελος. Μουγκός τώρα έχει την μπάλα στο χώρο του κέντρου, Μουγκός ελέγχει πάντα. Ο Σίνος τώρα, μια παλιά στον Αργυρόπουλο, ωραία παλιά. Ο Αργυρόπουλος μάχεται εκεί, σκληρά μαρκαρίσματα. Ο Φωτόπουλος γεμίζει την μπάλα προς τον Αργυρό, στον Καψάλη. Ο Καψάλης ελέγχει εκεί ο Λιάπης με επιτόπιες τρίπλες, αποφεύγει τους δύο παίκτες του Ηλιακού Λεχενών. Δίνει μια παλιά στο Κούτρι. Ο Κούτρης παίζει το 1-2, αλλά εκεί παραμένει ο Καραγιαννάκης και κόβει την μπάλα. Καραγιαννάκης προσπαθεί να δώσει, κόβεται πάλι. Την μπάλα την ελέγχει τώρα ο Μουγκός. Δίνει στον Κουσάβελο. Κουσάβελος πάλι στο Μουγκό. Γαλάνης τώρα. Κόβεται ο Γαλάνης. Έπειτα από παρέμβαση του Σταυρόπουλου, το Λιάπης τώρα προσπαθεί να βρει τον Κούτρη. Κούτρης παίρνει την κεφαλιά αλλά είναι αδύναμη για το... είναι πολύ αδύναμη κεφαλιά και βγαίνει ο Καραλάγας και μπλοκάρει την μπάλα. Το ελεύθερο βόλιο από τον Καραλάγα τώρα, φέρει την μπάλα βαθιά προς την αιστεία του Ρόζη. Εκεί προσπαθεί να κόψει ο Ρούμπλης, δεν τα καταφέρνει καλά αλλά παρεμβαίνει ο Καρέλης, δίνει την μπάλα στο Ρούμπλη. Ο Ρούμπλης ανοίγει στο χώρο του κέντρου στον Κούτρη. Ο Κούτρης προσπαθεί να βρει προς τα δεξιά με μια δυνατή παλιά τον αρχηγό του, τον Σταυρόπουλο, αλλά επεμβαίνει ο Καραλάγας και μπλοκάρει την μπάλα. Καραλάγας αλλάζει με τον Κουσάβελο. Ελέγχει ο Κουσάβελος αργά-αργά. Τη δίνει στον Τζέλο προς τα δεξιά. Τζέλος κατεβάζει τώρα την μπάλα. Είναι offside ο Κυράκης. Κουσάβελος στο offside. Δίνει στον Καψάλη. Κουντρουλάρει ο Καψάλης ωραία. Καψάλης δίνει στο Τζέλο. Κόβεται εκεί. Επεμβαίνει ο Καραγιαννάκης και ο Φωτόπουλος με μία πίσω στον Καραλάγα. Ο Καραλάγας τώρα το ελεύθερο βολέ, φέρνει την μπάλα βαθιά πάλι προς τον Αργυρόπλο. Εκεί κόβει ο Καρέλης. Ο Καραγιαννάκης δίνει στο Φωτόπουλο. Ο Φωτόπουλος προσπαθεί να βρει τον Καραγιαννάκη. Αλλά βγαίνει ο τερματοφύλακας Ρόζης και μπλοκάρει την μπάλα. Ο Ρόζης τη δίνει στο Ρούμπλη. Ο Ρούμπλης ελέγχει την μπάλα.
και τη δίνει πάλι στον τερματοφυλακά του το Ρόζι. Ο Ρόζι ανοίγει αριστερά, όπως επιδεδομάδα του Ναυπλίου, στο Λιάπη. Ο Λιάπης τώρα έχει την μπάλα. Έγινε ένα λάθος, εκεί δεν την κατάλαβε καλά ο Καραγιαννάκης, να δώσουμε μία στον Αργυρόπλο. Κόβουνε τελικά οι παίκτες του Ναυπλίου και από δεξιά τώρα, όπως επιτίθεται του Ναυπλίου, με το Δελογιάννη, κατεβάζει την μπάλα. Μαρκάρεται και από τον Καραγιάννη το Σάκη, τελικά την κρατάει την μπάλα και η μπάλα την έχει ο Κεράκης. Ο Κεράκης τη δίνει στο Λιάπη, ο Λιάπης προσπαθεί να παίξει ένα 2, αλλά κόβεται τελικά από το Μουγκό. Την μπάλα την έχει ο Τσέλος, τη δίνει στο Γαλάνη, ο Αργυρόπλος τώρα. Προσπαθεί, περνάει ο Αργυρόπλος πολύ ωραία. Επεμβαίνει ο Καρέλης, δίνει την μπάλα προς τα δεξιά στον Τζάτζο. Ο Τζάτζος μια παλιά προς τον Φρυσίλα. Ο Φρυσίλας και παραλίγο να γίνει το λάθος εκεί. Αλλά ο Φωτόπλος παρανεύει και πέταξε την μπάλα κόρνερ μετά από την άσχημη έξοδο του Καραλάγα. Ένα κόρνερ στο 13ο λεπτά περίπου του πρώτου ημιχρόνου που έχει κερδίσει τον Ναύπλιο και από τα αριστερά όπως επίθεται η ομάδα του Ναυπλίου. Ο Τζάτζος στο κόρνερ, παίρνει λίγα μέτρα φόρα, ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Το εκτελεί καλοτραβηγμένο, εκεί παίρνει την κεφαλιά ο Δελογιάννης και η μπάλα ευτυχώς έφυγε out. Πάω ότι ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Κουσάβελος. Το εκτελεί, φέρνει την μπάλα στο ύψος του κέντρου. Εκεί πηδάει ο Μουγκός για κεφαλιά μαζί με τον Σταυρόπουλο. Ο Σταυρόπουλος πιο ψηλότερος, παίρνει την κεφαλιά και κερδίζει ο Ηλιακός ένα πλάγιο out από τα αριστερά όπως επεδίθεται η ομάδα των Λεχενών. Σκληρό pressing σε αυτά τα πρώτα λεφτά από την ομάδα των Αυλίου στους παίκτες του Ηλιακού Λεχενών. Ο Ηλιακός Λεχενών που ψάχνεται, μπορούμε να πούμε ακόμα, να κάνει κάποια καλή ευκαιρία να βρεθεί στην αιστεία του Ρόζη. Και ο Καψάλης τώρα κερδίζει ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου για αριστερά. Ο Σίνος τώρα δίνει στο Μουγκό, όχι, ο Μουγκός τώρα θα εκτελέσει το φάουλ. Πετάει πολύ ωραία την μπάλα στον Αργυρόπλο, ο Αργυρόπλος έχει την μπάλα εκεί από τα αριστερά. Και η μπάλα είναι κόρνερ, είναι κόρνερ, ναι. Κέρδισε το κόρνερ ο Αργυρόπλος. Το πρώτο κόρνερ στο 16ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ένα κόρνερ υπέρ του Ηλιακού Λεχενών για από τα δεξιά. Εκεί πηγαίνει ο Μουγκός να το εκτελέσει. Ενθουσιασμός τώρα υπάρχει στους φιλάθλους των Λεχενών. Ο Μουγκός ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Έλα ρε Καψάλη μέσα. Έλα Ηλιακά ρε. Εκτελείται καλοτραβηγμένο το πηδάει και ο Καψάλης παίρνει την κεφαλιά, αλλά είναι πολύ ψηλά η μπάλα. Φεύγει πάνω από τα δοκάρια του νοματοφύλακα Ρόζη και περνάει αυτός ο κίνδυνος για την αιστεία του Ναυπλίου. Ο Ρόζης έδωσε στο Ρούμπλιο, ο Ρούμπλιος τώρα μέσα στην περιοχή του. Αλλάζει την μπάλα, τη δίνει στον Λιάπη. Ο Λιάπης με μία βρίσκει τον Κούτρη. Ο Κούτρης προσπαθεί να δώσει μια παλιά στο Τζάτζο. Εκεί τρέχει πιο μπροστά ο Κουσάβελος και αφήνει την μπάλα όμορφα να κυλήσει πλάγι out. Ένα πλάγι out θα εκτελέσει μάλλον ο Τσέλος. Να τρέχει ο Τσέλος να εκτελέσει το πλάγι out. Στενό μαρκάρισμα από τους παίκτες του Ναυπλίου. Το εκτέλεσε δυνατά, αλλά τελικά εκεί παρέμβαση του Τζάτζου, κόβει ο Κουσάβελος, μπάλα στο Ρούμπλι, μαρκάρει εκεί ο Καραγιαννάκης, μία κόντρα δεν τον ευνοεί τον Καραγιαννάκη και πετάει την μπάλα πλάγι ό,τι υπέρ της ομάδας του Ναύπλιου. Ο Ρόζης έδωσε στο Σταυρόπουλο, ο Σταυρόπουλος δίνει δεξιά στον Κυράκη, ο Κυράκης δίνει στον Καρέλη. Ο Καρέλης στο χώρο του κέντρου προσπαθεί να κάνει μια τρίπλα, του κλέβει την μπάλα και ο Καψάλης προσπαθεί να δώσει με μία στο Καραγιαννάκη, λάθος στον αμυντικό της ομάδας Ναυπλίου, την μπάλα την έχει ο Γαλάνης, προσπάθησε να δώσει μια παλιά προς τον Αργυρόπλο, κόπηκε εκεί από τον Καρέλη και, η μπάλα πλάγι out υπέρ της ομάδας των Λεχενών και από τα δεξιά. Ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Αργυρόπουλος. Όχι, πηγαίνει ο Τσέλος εκεί να εκτελέσει το πλάι out. Ο μόνιμος εκτελεστής στον πλάι out σε αυτά τα πρώτα λεφτά. Τσέλος δίνει στον Καραγιαννάκη, ο Καραγιαννάκης πάλι στο Τζέλο. Αλλά κακή μεταβίβαση στον Καραγιαννάκη και η μπάλα πλάι out υπέρ της ομάδας του Ναύπλιου.
Ρόζη στο Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος και από τα δεξιά. Έχει ελεύθερο χώρο μπροστά του. Προωθείτε. Σταυρόπουλος κόβει ο Καραγιαννάκης εκεί. Ωραία. Καραγιαννάκης δίνει την μπάλα στο Φωτόπουλο. Φωτόπουλος μία κεφαλιά. Βαθιά κεφαλιά αυτή που έκανε ο Φωτόπουλος. Η μπάλα κατευθείαν στην αγκαλιά του Ρόζη. Ο Ρόζης τώρα στο Τζάτζο. Ο Τζάτζος βαθιά παλιά, αλλά εκεί δεν είναι κανένας. Κόβει ο Κουσάβελος. Γαλάνης τώρα. Γαλάνης προσπαθεί να βρει από αριστερά το Μουγκό. Επεμβαίνει εκεί ο Τζάτζος και πετάει την μπάλα απλά για out. Καψάλης τώρα με την μπάλα και περνάει την μπάλα ανάμεσα από, από δύο. Προχωρεί ο Καψάλης, προσπαθεί να κάνει ένα σούτ και η μπάλα corner. Το δεύτερο corner που κερδίζει ο Ηλιακός Λαχυρών και από τα αριστερά και αυτό το corner πάλι. Ο Μουγκός εκτελεστής αυτού του corner. Προωθούνται πολλοί παίχτες μέσα στην εστία του Ρόζη. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα ο Μουγκός και εκτελεί πολύ ωραίο κόρνερ, αλλά ωραία η απόκρουση, ωραία η απόκρουση του τερματοφύλακα Ρόζη. Η μπάλα κατευθύνθηκε κατευθείαν στα δίχτυα, αλλά ο Ρόζης εκπληκτικά πετάχτηκε και πέταξε την μπάλα πάλι κόρνερ. Ένα κόρνερ τώρα από τη δεξιά πλευρά, πάλι ο Μουγκός ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Λέω καταλάκα του σούχη να μακρινώ κάτσε. Εκτελεί ο Μουγκός. Ψηλά, πολύ μακριά όμως αυτό το corner. Εκεί λένε και ο Σταυρόπουλος. Κατεβάζει τώρα την μπάλα για την ομάδα του Ναυπλίου. Προσπαθεί να βρει τον επιθετικό, το Φρίσιλα, αλλά είναι μακρινή η μπαλιά, το λένε και ο Κουσάβελος. Ο Τσέλος δίνει στον Καλάνη, ο Καλάνης πάλι στον δερματοφύλακα τον Καραλάγα. Καραλάγας στον Κουσάβελο. Ο Κουσάβελος ρωτάει την μπάλα και γυρνάει πάλι προς τον τερματοφυλακά του τον Καραλάγα. Καραλάγα ετοιμάζεται εδώ να εκτελέσει το ελεύθερο βολέ που στέλνει την μπάλα πολύ βαθιά προς την εστία του Ρόζη και ετοιμάζεται να πτήσει για κεφάλι ο Καραϊνάκης, δεν μπορεί να την πιάσει από τον ψηλότερό του Σταυρόπουλο. Κερδίζει την μονομαχία ο Σταυρόπουλος, τώρα την μπάλα την ελέγχει ο Τζάτζος και ένα πλάγιο ότι παίρνει του Λιακού Λεχινού από τα προπονήματα του Καραγιαννάκη. Καψάλης τώρα, μετά από το παγιό του Μουγκού, μαρκάρα δύο Καψάλης, καταφέρνει και γυρνάει την μπάλα προς τον Αργυρόπουλο, αλλά είναι μακριά ο Τσέλος εκεί. Τελικά κερδίζει την μπάλα, επεμβαίνει ο Γαλάνης, αλλά ο Καραγιαννάκης τώρα ελέγχει την μπάλα. Καραγιαννάκης δίνει ο πολύ ωραίο στο Γαλάνη, ο Γαλάνης προσπαθεί να περάσει ανάμεσα από δύο εκεί, κόβεται από τον Τζάτζο. Ο Τζάτζος δίνει στο Φρίζλα, ο Φρίζλας γυρνάει πίσω στον Κούτρι. Ο Κούτρις με μία προσπαθεί να βρει το Φρίζελα πάλι, αλλά εκεί ελέγχει πάλι ο Κουσάβελος. Μακρινές μπαλιές των παιχτών του Ναυπλίου προσπαθούν να βρουν τους επιθετικούς. Εκεί όμως βρίσκεται πάντοτε ο Κουσάβελος που ελέγχει την κατάσταση για την άμυνα του Ηλιακού Λεχενών. Τώρα την μπάλα την έρχεται ο Αργυρόπουλος από τα αριστερά. Ένα φάουλ που δεν σφυρίζεται, ίσως από το Λαδά, το διαιτή του αγώνα. Καραγιαννάκης έτσι πεμβαίνει. Αλλά η παλιά του Καψάλη ήταν δυνατή και άστοχη στην αγκαλιά του Ρόζη. Ρόζης στο Λιάπη. Ο Λιάπης αφήνει στον Κούτρι που τους προσπαθεί να βρει το Φρίσιλα, αλλά η μπαλιά του είναι κακή και την μπάλα την ελέγχει ο Φωτόπουλος. Ο Φωτόπουλος δίνει στο Μουγκό. Ο Μουγκό στον Καψάλη. Καψάλης προσπαθεί να δώσει αλλά γίνεται λάθος. Παρανέβει εκεί ο Τζάτζος. Ο Κούτρις προσπαθεί τώρα να βρει το Σταυρόπουλο, αλλά επεμβαίνει εκεί ο Φωτόπουλος, κόβει την μπάλα με το κεφάλι. Ο Κυράκης τώρα δίνει στον Τζάτζο. Μία κόντρα εκεί πέρα, επεμβαίνει ο Κουσάβελος, τη δίνει, προσπαθεί να δώσει μια παλιά στο Τζέλο, κακή παλιά. Και ένα πλάγιο out υπέρ του Ηλιακού Λεχενών που κέρδισε ο Καραγιαννάκης από το Λιάπη. Βρίσκει το Καψάλι, ο Καψάλις παίρνει την κεφαλιά, αλλά εκεί λένε και ο Ρούμπης με ένα ελεύθερο βολέ.
Κόβει εκεί ο Σίνος. Φρίζιλας τώρα ελέγχει. Πάρτονε! Φρίζιλας παίζει 1-2 πολύ ωραία με τον Τζάτζο. Φρίζιλας γυρνάει την μπάλα. Πολύ όμορφη σέντρα και όμως δεν ανησυχεί ο τερματοφύλακας του Λιαθοκούλε Χενούν ο Καραλάγκας και μπλοκάρει την μπάλα. Ο Καραλάγκας τη δίνει στον Κουσάβελο. Ο Κουσάβελος κρυώνει το παιχνίδι και δίνει πάλι στον τερματοφύλακα τον Καραλάγκα. Το ίδιο μοτίβο από τον Ηλιακό Λαχινόν, το ελεύθερο του Καραλάγκα προσπαθεί να βρει τον Καραγιαννάκη. Ο Καραγιαννάκης δεν κερδίζει πάλι την κεφαλιά, την μπάλα την έλεγχε ο Μουγκός. Ο Μουγκός κάνει και πέρα μια ωραία τρίπλα. Περνάει, προσπαθεί να βρει τον Τζέλο, κακή παλιά του όμως, εκεί ελέγχει ο... Τζέλο έπαινε! Ο Κεράκης και δίνει τον στον τερματοφυλακά το Ρόζι. Ο Ρόζις με μία στο Ρούμπλι. Ετοιμάζεται για την επίθεση ομάδα του Ναυπλίου. Ο Ρούμπλις δίνει στο Φρίζιλα. Ο Φρίζιλας αφήνει πολύ ωραία στον... Μπράβο, hey, hey! Στο Λιάπη, αλλά επενεύει εκεί ο Σίνος και η μπάλα είναι πλάγιο υπέρ του Λιακού Λεχενών. Ο Τσέλος σε αυτό το πλάγιο δίνει πίσω στον Κουσάβελο. Ο Κουσάβλος προσπαθεί να βρει τον Αργυρόπλο και γίνεται κάποιο πρόξιμο και ένα φάουλ υπέρ του Ναυπλίου. Ο Κούτρης δίνει στο Κυράκη, ο Κυράκης δίνει στο Δελογιάννη. Ο Δελογιάννης προσπαθεί να βρει τον Τζάτζο με μια μακρινή παλιά. Εκεί ελέγχει ο Τσέλος, ο Τσέλος απομακρύνει με μία, πάλι ο Ρούμπλης έχει την μπάλα. Τη δίνει στο Λιάπη, ο Λιάπης μαρκάρεται εκεί λίγο άσχημα, κρατάει την μπάλα, την ανοίγει στο Κυράκη, ο Κυράκης προσπαθεί να βρει προς τα δεξιά, εκεί παρανεύει ο Καψάλης με προβολή και κερδίζει η ομάδα να πλύει ένα φάουλ. Στο φάουλ ο Κούτρης προσπαθεί να βρει τον Κυράκη, αλλά η παλιά του Κυράκη βρίσκει σε θέση offside το Φρίσιλα. Μετά από την κίτρινη κάρτα που δέχτηκε ο Αργυρόπουλος, έπειτα από ένα μαρκάρισμα που έκανε εκεί στον αμυντικό του Ναυπλίου, διαμαρτυρία στο φιλάθλων του Λιακού Λεχενών, τώρα την μπάλα την ελέγχει ο Λιάπης. Κόβει και πολύ ωραίο ο Αργυρόπουλος. Και ένα φάουλ ακόμα που δίνει στην ομάδα του Ναυπλίου ο διαιτητής Λαδάς απάνω στο Δελογιάννη. Ο Δελογιάννης αλλάζει την μπάλα στο Ρούμπι, ο Ρούμπις αφήνει στο Τζάτζο. Ο Τζάτζος δίνει στο Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος δίνει την μπάλα στον Κούτρη, ο Κούτρης αλλάζει στο Λιάπη. Ο Λιάπης τώρα και από τα αριστερά προσπαθεί να δώσει μια παλιά εκεί, βρίσκει το Φρίζιλα. Ο Φρίζιλας προσπαθεί να βρει τον Κούτρη, αλλά εκεί παρεμβαίνει πολύ δυναμικά ο Κουσάβλος και πετάει την μπάλα πλάγιο out. Ένα πλάγιο out για την ομάδα του Ναυπλίου και από τα αριστερά που σε παιδί θα εκτελεί αυτή τη στιγμή ο Λιάπης. Ο Λιάπης δίνει στον Κούτρη, ο Λιάπης τώρα ετοιμάζεται να κάνει κάποια σέντρα. Δίνει την μπάλα πίσω στο Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος προσπαθεί να αλλάξει με τον Καρέλη, εκεί όμως επεμβαίνει ο Καψάλης, προσπαθεί να δώσει, να ανοίξει αριστερά το παιχνίδι στο Καραγιαννάκη. Ο Καραγιαννάκης δεν καταλαβαίνει την μπάλα και η ομάδα να πιο κερδίσει ένα πλάγιο out από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Εκτελέσει και το πλάγιο out, την μπάλα την έχει ο Ρούμπις, τη δίνει στο Φρίζιλα. Ο Φρίζιλας προσπαθεί να ανοίξει προς τα δεξιά, κόβει εκεί πολύ ωραίο ο Φωτόπουλος και ένα πλάγιο out υπέρ του Ναυπλίου. Ανιαρός ο αγώνας, δεν έχει τίποτα ενδιαφέρον εκτός από εκείνο το corner που χτύπησε ο Μουγκός και έδιωξε με δυσκολία ο τερματοφύλακας του Ναυπλίου ο Ρόζης. Τώρα ο Καρέλης ανοίγει πολύ ωραία στον Κούτρη, ο Κούτρης περνάει το Κουσάβελο, πολύ ωραία. Κάνει τη σέντρα, προσπαθεί εκεί να παρεμβληθεί ο Κυριάκης, αλλά δεν τα καταφέρνει. Ο Κουσάβελος ελέγχει την μπάλα και γυρνάει στον τερματοφύλακα του τον Καραλάγκα. Ο Κουσάβελος προσπαθεί να βρει τον Αργυρόπουλο και επενδύνει ο Λιάπης, κερδίζει την μπάλα και ένα φάουλ υπέρ του Ηλιακού Λεχενών. Δεν άφησε το πλεονέκτημα. Επαναλαμβάνω, δεν άφησε το πλεονέκτημα ο διαιτητής Λαδάς, ενώ πέρασε ο Καψάλης. Τώρα ο Γαλάνης δίνει στο Τζέλο, ο Τσέλος δίνει στον Αργυρόπουλο. Μάχεται και ο Αργυρόπουλος. Και ο Καρέλης πετάει την μπάλα πλάγιο out. Ένα πλάγιο out υπέρ του Ηλιακού Λεχενών και δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα των Λεχενών.
Ο προπονητής κ. Σταλματίδης δίνει κάποιες οδηγίες στους παίκτες του Ηλιακού Λεχιονών. Τσέλο στο πλάγιο out, δίνει στον Αργυρόπουλο. Ο Αργυρόπουλος επιτόπιες τρίπλες, δεν τα καταφέρει να περάσει, κόβεται εκεί από τον Καρέλη. Ο Καρέλης δίνει στον αρχηγό του Σταυρόπουλο. Ο Σταυρόπουλος κατεβάζει ωραία την μπάλα, εκεί παρεμβαίνει ο Γαλάνης, κόβει την μπάλα. Ο Γαλάνης δίνει πολύ ωραία παλιά προς τον Καψάλη, από τα αριστερά όπως κατεβαίνει ο Μάτων Λεχενών. Καψάλης προσπαθεί να περάσει, τελικά δεν τα καταφέρνει, εκεί τον εμποδίζει ο Δελογιάννης και η μπάλα φεύγει out. Ο Ρόζης τώρα δίνει την μπάλα στο Τζάτζο, ο Τζάτζος τη δίνει με μία στο χώρο του κέντρου, στο Φρίσιρα. Φρίσιρας Τζάτζο πάλι, από τα δεξιά τώρα η ομάδα του Ναυπλίου, δίνει πάλι στο Φρίσιρα. Ο Φρίσιρας προσπαθεί να βρει τον Σταυρόπουλο και τον βρίσκει με μία ωραία παλιά. Σταυρόπουλος από τα δεξιά, ετοιμάζεται να κάνει σέντρα, αλλά η μπάλα έχει βγει out, όπως μετά την υπόδειξη του επόπτη. Η σέντρα που έκανε ο Σταυρόπουλος βγήκε κατευθείαν out. Το υπέδειξε αμέσως ο επόπτης και το out τώρα ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Κουσάδελος. Εκτελέστηκε. Εκεί κάνει φάουλο ο Τζάτζος απάνω στον Καραγιαννάκη, το σφυρίζει αμέσως ο διαιτητής. Ο Γαλάνης προσπαθεί να περάσει, περνάει από τον... δίνει στο Τζέλο, ο Τσέλος χάνει τη μονομαχία από τον Κούτρι. Ο Κούτρις γίνει με μία στο Λιάπη. Ο Λιάπης τώρα ανοίγει προς τα δεξιά στο Φρίσιρα. Ο Φρίσιρας ετοιμάζεται να σουτάρει, επεμβαίνει ο Καραγιαννάκης. Ο Καραγιαννάκης ανοίγει πολύ ωραία στο Τζέλο δεξιά. Προωθεί ο Τσέλος την μπάλα. Ο Τσέλος τη δίνει στον Αργυρόπουλο. Ο Αργυρόπουλος ετοιμάζεται να εκτελέσει σέντρα. Εκτελεί τη σέντρα και προσπαθεί ο Γαλάνης να κάνει κάτι. Την μπάλα βρίσκει στον Καψάλη. Ο Καψάλης ετοιμάζεται να σουτάρει. Δεν πιάνει η τρίπλα που θέλει να κάνει και η ομάδα Ναυπλίου τώρα περνάει σε μια επίθεση με πρωταγωνιστή τον Ρούμπλη. Αλλά εκεί πέρα τρέχει πολύ γρήγορα ο Σύνος στον κόβι. Την μπάλα τώρα την έχει ο Κυράκης. Ο Κυράκης δίνει στον Ρούμπλη. Ο Ρούμπλης προσπαθεί να κάνει κάτι εκεί. Δεν τα καταφέρνει. Επεμβαίνει ο Φωτόπουλος και δίνει την μπάλα στον Καραλάγκα. Ο Καραλάγκα στο Τζέλο. Ο Τσέλος έχασε την μπάλα, αλλά ο Σύνος σηκώνει την μπάλα ψηλά, την κεφαλιά την παίρνει ο Τζάτζος. Καραγιαννάκης, ο Γιώργος επεμβαίνει, δίνει την μπάλα στο Καψάλη. Ο Καψάλης προσπαθεί να ανοίξει την μπάλα προς τον Αργυρόπουλο. Δυνατή μάλλον η παλιά του, τρέχει εκεί ο Αργυρόπουλος.